Ατάραχος και αρνούμενος κάθε ευθύνη για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σύζυγός του, οδηγήθηκε το πρωί στον ανακριτή ο 62χρονος βασανιστής που παρουσιάστηκε και πάλι χωρίς δικηγόρο. Στην είσοδο του δικαστικού Μεγάρου βρισκόταν σε εξέλιξη παράσταση διαμαρτυρίας από τη φεμινιστική αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οι συγκεντρωμένες δήλωσαν απόλυτα συγκλονισμένες για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την απόλυτα βάναυση κακοποίηση της 56χρονης Ελένης, οργισμένες από τα διάκοπα κρούσματα έμφυλης βίας και τη νέα παρολίγο γυναικοκτονία, καθώς η άτυχη 56χρονη σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα. Δεν αντέχουμε άλλο, μπουχτίσαμε, να ακούμε καθημερινά όλα αυτά τα περιστατικά έμφυλης βίας και αυτό το πόλεμο ενάντια στις γυναίκες, γιατί πρόκειται πραγματικά για πόλεμο. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία και επιβεβαίωσε στη συγκλονιστική της κατάθεση, ο δράστης επιχείρησε να τη στραγγαλίσει, τη χτυπούσε με μια ζώνη με γροθιές και κλωτσιές για περισσότερες από 24 ώρες. Με χτυπούσε σταμάτητα, από το Σάββατο το πρωί μέχρι τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Μου χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Με τη μία ζώνη με χτυπούσε στο μυρό ξανά και ξανά. Μου έριχνε μπουνιές στο πρόσωπο και τα μάτια, μέχρι που μου έσπασε ένα δόντι. Σταμάτησε επειδή κουράστηκε και έπεσε να κοιμηθεί τα ξημερώματα. Η άτυχη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο με σοβαρά τραύματα, χωρίς πλέον να κινδυνεύει η ζωή της. Όπως αποδεικνύεται από τις καταθέσεις κατοίκων του Ζαρού, που έσπευσαν να βοηθήσουν τις αρχές να βάλουν τέλος στην εγκληματική δράση του 62χρονου, τον οποίο χαρακτηρίζουν άκρως επικίνδυνο, λίγο μετά την εγκατάστασή του στο χωριό, η άτυχη γυναίκα μετά από άγριο ξυλοδαρμό είχε καταλήξει και πάλι στο κέντρο υγείας με σπασμένα πλευρά, όμως και τότε κράτησε το στόμα της κλειστό για την τραγική πραγματικότητα πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της οικογένειας. Πολύ χειρότερα θα είναι αυτά που δεν ξέρουμε αν τις έκανε, γιατί έφτασε ένα βήμα πριν γυναικοκτονήσει. Για την υπεράσπιση του 62χρονου διορίστηκε συνήγορος ο Αντώνης Δαμανάκης, ο οποίος παρέλαβε τη δικογραφία, ζήτησε ωστόσο προθεσμία για να τη μελετήσει και η απολογία ορίστηκε για αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Αν δεν διαβάσω τη δικογραφία δεν μπορώ να σας πω τι να ζητήσω. Επί της δικογραφίας θα δω τι έχει γίνει και τι έχουν πει και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Πριν 6 μήνες, ένα από τα πιο ακραία επεισόδια εκτυλίχθηκε εν μέση οδό, με κάτοικο του χωριού να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, όταν ο 62χρονος του επιτέθηκε επειδή προσπάθησε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα. Μάλιστα, αντί να μπει τότε τέλος στη δραματική ιστορία, ο δράστης έκανε μήνυση σε βάρος του κατοίκου του χωριού.